Κοπερνίδα έχει τελειώσει Λάμψακο. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Κουρκουμέλη. Γιώργο, πόσο μαγικό και πόσο ωραίο είναι όλο αυτό. Όταν ξεκινάει μια παρέα από το Β' τοπικό χωρίς γήπεδο και 10-12 χρόνια μετά η ομάδα είναι μια καταξιωμένη δύναμη στην Α' κατηγορία, φτάνει τελικό και ζει όλα αυτά τα ωραία και τα απίστευτα πράγματα που ζούμε σήμερα εδώ στο γήπεδο του Λάμψακο. Πράγματι είναι μια ιστορική πρόκληση στο τελικό για την ομάδα μας. Απερίγραφη η χαρά μας και ιδίως για τους σκόπους όλων των διοικήσεων, εγώ θα πω, και τη σημερινή διοίκηση. Μα εννοείται, γι' αυτό είπα 12 χρόνια, 13, μπορεί να είναι και πιο πολλά. Όλοι οι άνθρωποι, το χωριό που έχει στηρίξει αυτήν την ομάδα με την προσπάθεια, είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι, χαρούμενοι. Μανώλη, εσύ είσαι μέρος αυτής της ιστορίας, αυτής της ομάδας, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η ομάδα είναι τεράστια. Στον τελικό υπάρχουν φαβοροί? Όχι, κανένα. Το τελικό είναι ένα παιχνίδι. Εκεί δεν σκεφτόμαστε καν. Εμείς θα το απολαύσουμε σαν γιορτή, θα πάμε να ευχαριστούμε και ό,τι θέλει η αστολίτηση. Θα χρειαστούμε πολλούς security να φυλάνε τη Λάμψακο εκείνη τη μέρα, γιατί νομίζω ότι θα διάσει το χωριό. Όχι ότι θα διάσει το χωριό, δεν θα είναι κανείς πίσω. Δεν θα υπάρχει πίσω κανείς. Τίποτα, πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή παρουσία. Η ομάδα φέτος έχει δείξει ότι έχει μέταλλο, έχει παίκτες, έχει παιδιά τα οποία πραγματικά έτσι πρωταγωνιστούν και νομίζω ότι είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ευχαριστώ.